κείμενο, τι συμβαίνει, υπάρχει χαϊέψη. Άντε κύριε Αγγλίκα, ελάτε, ελάτε, έχετε τις σκέψεις. Τι έχω. Τηλεφώνησε μία κυρία πριν από λίγο και ρωτούσε πότε δεχόμαστε για να έρθει σε αυτή. Μάλλον πρέπει να είναι η συμπεθέρα σας. Η συμπεθέρα. Α, τι να θέλει αυτή τώρα. Πάντα θα έρθει για καλό σκοπό αυτή. Γιατί κυρία Γλύκα, εσείς είστε τόσο καλοί, τόσο τυπικοί σε όλα. Τι μου λέτε τώρα, γι' αυτό σας αγαπάμε όλοι εδώ. Ποια λες Γλύκα, είναι καλή τυπική, εμένα. Εσείς σήμερα μέχρι που χθες με έβλεπε την κενταριάζω σ' άστα. Κυρία Γλύκα, εμείς έχουμε να λέμε τα καλύτερα λόγια για εσάς. Εσείς είστε πάρα πολύ καλοί. Ό,τι θέλετε, θα το λέτε σε μένα, θα τα κάνουμε. Α, εγώ ήρθα για λίγο και το φύγω, σώθηκε. Δεν κάθομαι άλλο. Εντάξει, ώσπου να φύγετε. Καθίστε, να δούμε τώρα. Νομίζω να έρχεται. Ποια? Αυτή πρέπει να είναι, έρχεται, έρχεται. Πεθέρα σου. Πού είσαι μας την πεθέρα. Φιάτς, καλά. Από καιρό ήθελα να δω. Αλλά με τις λες, με τη φαμπλιά, καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να δω. Σήμερα και λίγα μπαμπαδάκια μου από Μαργαρίτη. Τι σημαίνει η Λασάνη που είναι. Τι τώρα, έτσι σε αφήσω εγώ. Εγώ ήθελα από καιρό να έρθω. Κάτι καλά ήρθες τώρα γλίγορα γιατί όπου να είναι τα φύγω εγώ, δεν τα κάτσω άλλο. Γιατί πάρε, εδώ μια χαρά είσαι, εγώ βλέπω ωραίο περιβάλλον εδώ, τι είναι αυτά πλέον. Δεν μπορώ, τα μψίσκα, τις πιζέρες όλοι εδώ. Όχι αμαρ, καλά είναι, κάτσε να σε πω. Από καιρό έλεγα να έρθω. Τι λέω, με τσιμπηθυρά, δεν είπαμε κουβέντα καμιά φορά εμείς, να μην παίρνω να δω. Καλά, μα είπαμε κουβέντα, μια είναι δυνατόν. Όχι. Τι έχουν να χωρίσουν με την περιουσία, έχουν τι πιάνε άλλο, καλά είσαι, καλά πέρασε. Να βλέπω καλή ατμόσφαιρα. Καλά. Πώς κυμαδοκήθηκε εσύ, πώς κυμαδοκήθηκε. Είπα να έρθω να σε δω, μαρε. Καλά, θύμισε, α. Να σε πω αναλήθεια όμως, Μαρσιμπηδερά. Να σε πω αναλήθεια. Πέψει καλή ώρα. Η προχτέ ήρθε το κορίτσι με το γιο τη. Τον άντρα τη, δε. Ήρθε σπίτι. Λέει. Ο γιος είναι λίγο γενναθιασμένος. Γιατί μα τον βλέπω έτσι συνηθιασμένο, τι συμβαίνει, τι έπαθε. Δεν κάνουν τον νυνίφη να τον τάξει τα μπουριά, τίποτα. Είπαμε δεν είναι από κρά. Ρωτάω χώρα. Γιατί μα είναι έτσι ο άντρας, λέω. Αυτός ήταν πάντα χαρούμενος, σαν θμάνα, σαν εσένα. Εσένα όμως είναι ο γιος. Λέω γιατί είναι έτσι, α. Άμα αρμάνω να σου πω, ξέρεις, πήγε στη μάνα που τέχει στο γεροκομείο, πήγε και την είπε να γράψει το σπίτι μας, γιατί αραβώνιασε το κορίτσι όπως ξέρεις. Ναι, και είπες εσύ ότι όχι, δεν το δίνω, δεν το δίνω. Και λέω, μπα, η Γλύκα είναι μια Αγία, είναι δυνατόν η Γλύκα να φτιάνει, μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά εγώ έχω να λέω και τη σένα. Δεν είπαμε κουβέντα όλα τα χρόνια. Τι να πούμε. Και λέω, άντε, ήρθα να σου πω, Μαργλίκα. Και το θέλεις αυτό το παλιό σπίτι. Δώσε το 40% εξίστρα. Δώσε το εκεί πέρα τώρα το σπίτι. Να ζεις και τα παιδιά. Εσύ μια χαρά είσαι εδώ πέρα. Ωραία είσαι. Έχεις ψύχα δικιού. Αλλά δεν μιλιαστά στα αυτά, Μαρ. Τι φτιάνει ο Μίκα ο άντρα, καλά είναι τόσο. Καλά, δόξα τον. Δόξα τον, καλά. Στο καφενείο παίζει τίποτα. Παίν. Εντάξει, καμιά ξηρή, καμιά πυρίπα. Τι ξέρει την περίπτωση, αυτή έπεισε μια ζωή κουμπάρο. Τι ρωτάω κι εγώ ο καημένος. Οι καημένοι, αλλάζω. Εντάξει, είσαι κι από δυο. Τι ρωτάω εγώ οι καημένοι. Κόβει πτάνα του γαμίσα, κόψει κι ο Μίκας του κουμπάρου. Τι λες πάρε για τον άντρα μου. Όχι, συγγνώμη, τεχνικά προβλήματα. Συμπιθερά, κάτσε. Τι λες πάρε τέτοια. Κάτσε μαρ, εμείς δεν είπαμε κουβέντα, εμείς είσαι κάτσε ψυχα. Μα θα πεις εσύ για τον άντρα μου, τον άντρα μου το δείχνει με το δάχτυλο, με τον κόλλο ανοίγει η πόρτα μαρ ο άντρας. Ξέρω εγώ και χαρά στην υπομονή σου μαρ, συμπαραδέχομαι. Μπράβο, έχεις πολύ μονή, υπομονή. Πώς τον ανέθηκες τόσα χρόνια. Όλα τα χρόνια να ξενοκοιμάται μαρ και να έχει κόμμα να γίνει τη βιλβινιά μου κοντή. Ο άντρας τι είναι αυτά που λες, Μαρ. Ναι, Μαρ. Κουντή ήταν η Φιλβινιά, δεν πήρε. Άμα δεν χάνετε πάνω να παίξει μπάσκετ. Τι είναι αυτά που λες, Μαρ. Εγώ ήρθα για τον γιο, Μαρ. Ήρθα να σου πω να γράψει το σπίτι και εσύ μιλάς για τον άντρα μου. Κάτσε, Μαρ. Μη συζητήσει τζάμπα. Δεν είπαμε καν τίποτα. Ό,τι είπαμε τα ξέχασε τα. Πέω ότι δεν είπα καν τίποτα. Τα στοέ όλα. Πώ ξέχασε τα. Τον άντρα μου, τον κουβαλτή. Ο άντρα μου είναι ο καλύτερο, Μαρ. Καλύτερο. Έκαμε και έκαμε, τώρα τον κράτησε. Έκαμε καλά. Εγώ σε παραδέχομαι, γι' αυτό σε θαυμάζω. Δεν μιλιάς, Μερ. Ο
γιος τι φτιάχνει καλά έντους. Ο γιος. Ναι. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τον αραβώνησες, τίποτα έγινε. Όχι ακόμα. Το τι κορίτσια τον φέρν. Σόπα, μάρ. Ήθελα μια αναπτιάτσα δυο μέτρα. Γιατί σαν αυτόν, και αυτός δυο μέτρα είναι. Δυο μέτρα. Ήθελα μια από το φρυντό. 133 στρέμματα ροδάκι να έχει. Σόπα, ναι, αλλά λέει, δεν λέει το όχι, δεν λέει, λέει όχι, όχι, όχι. Ναι, ακόμα, δεν αποφάσισε. Μ' άρεσε με θερά, επειδή είσαι σιφκιά μου, άξινε σε πω. Κοίτα να τον αραβουνιάζεις και να τον παντρέψεις. Αν του βρίσκει καμιά κτσιά, δώσ' τον εκεί να σπρώξει να τελειώνει. Γιατί ο κόσμος είναι κακός, λέει πολλά πράγματα. Τι λέει μαρ ο κόσμος, ο κόσμος για το γιο μαρ, το λεβέντι, το τι είναι ευγενικό μαρ, το ή τι είναι ευγενικό το παιδί του. Μαρά λέει ότι από μικρό έπισες με τα κουρίτσια. Φρούσε, τα κέφιζε. Φρούσε και φουφούλες, του αρέσει και το περγαμόν του. Καλά μαρ συμπιθερά. Ήρθα εγώ να μισείς, ήρθα να μισείς! Είπε με λόγια, δεν είπε με λόγια. Ποιος είναι? Μάμι! Πού είσαι καλέ μαμά? Καλά, σε περιμένω το σύνορα έξω στον ήλιο. Έχω συγκαεί, καλέ. Χαιράτε τη συμπεθέρα. Ωου, κυρία Γλίγκα. Τι κάνετε, καλέ? Τι έγινε, κουρίτσι μου, ο παιδί μου. Συγγνώμη. Ζείτε. Μπρε, εσύ ήσαν τύπη τσίμψαρς, τι έγινες έτσι τώρα. Αχ, η μαμά μου μεταΐζει μπριζολάκια και κοτοπουλάκια μόνο. Καλά είναι, άξι και ψήχα πια σήματα. Να έπεις λίγο τσακώματα, καλώς έγινες, μπρε. Μαμά, με είπε χοντρό. Όχι, μα, όχι. Τι είναι αυτά που λες τώρα, τι είναι αυτά. Τέρμα. Από αύριο, όχι από αύριο, από τη Δευτέρα, μόνο νερό προς το φιντέ θα μου δίνεις. Εντάξει, μαμά. Θα ξενοφαλιαστεί στον τυφλό του παιδιού. Τέρμα. Άντε καλά, μου σου είπα ότι έχουμε ραντεβού. Καλά, Μαρή. Ήρθα εδώ να σου πω για το γιος, Μαρή, θα το φτιάξεις αυτό. Και εσύ μιλές για τα παιδιά μου και για το τέτοιο, ήρθε να μη σειείς. Μη σειείς, Μαρή, δεν έχουμε να πούμε τίποτα όλα τα χρόνια κουβέντα, δεν είπαμε τώρα θα μαλώσουμε. Καλά, μη είπαν ότι είσαι χουλέρα. Λέω εγώ ψέδωκα το κουρίτσι. Άξενα σε πω. Του σπίτι του δικός, γράψτε το λίγο στα παιδιά τώρα εσύ για να γίνει δουλειά και θα σκεφτώ εγώ για μένα αργότερα. Πάμε καλέ, καλά, μαμά. Καλά, μην κάνει σχολέρμα. Πάμε, Πίλη, πάμε, Πίλη, πάμε, πάμε, Πίλη. Πάμε, καλέ. Πάμε, Πίλη, πάμε, Πίλη. Έχει βασικά σκουρίτσια, έχουμε κι εμείς παιδί. Να ξυπατωθείς και να μην φανείς βερανιά. Έβρισκε τα γλυκά, έχω και ζάχαρο, μην πιθάνεις. Καλή που είναι τύπη. Άργο μου να γέννεις. Ωρα, τι τραβάω. Τι θέτεις εδώ, έτσι. Είσαι καλά. Εγώ καλά είμαι, εσύ τι δουλειά έξω. Σε αποθύμησα, έχουμε τόσο καιρό να βρεθούμε. Δεν σ' είπα, πρέπει να μην έρθεις εδώ. Δεν σ' είπα, σήκω και φεύγα, να μην με ακουρδάς. Μα γιατί. Έκανα με 2-3 αρπαχτές, τελείωσε, μην ψάξτε. Άιτε, ξυπατώσει. Μα γλυκιά μου, εγώ έκατσα όλη νεχτής και σου γράψα ένα στίχο με ποίηση. Να τον έχεις και να τον χαίρεσαι. Δεν θέλω ούτε στίχη ούτε καν τίποτα. Μάστο. Άκου το λοιπόν. Μάστο σε λέω, τα βάξει. Άκου το λοιπόν. Τι να ακούσω. Το στίχο. Α, επέτουν και ξεπατώσει. Γλύκα μαρ γλύκα, πώς δυο ποδάρια σαν τικανίκια. Έλα μαρ γλύκα, να κουρκλιστούμε στα ραδίκια. Σόπα, πριν τι τα φουσκίσουμε. Χαλεύω να σε φλήσω και ύστερα να αυτοκτονήσω. Καλό. Τι καλό, μπρε. Τα πουδάρια με μένα σαν δικανίκια είναι. Κοίτα εδώ. Τέτοια είναι τα πουδάρια. Δεν μου βγαίνει ο στίχος. Και τι μοιάζει με μένα, μπρε, άμα δεν σε έβγαινε σαν ο στίχος. Μα έτσι τέργαζε, χρυσή μου. Άντε, μισή αμπόξη τώρα. Φεύγω από εδώ. Μα γιατί. Φεύγα. Εσύ πω κι εγώ ένα πείμα. Πες το. Τα ακούω λοιπόν. Σε έβλεπα χθες τον ύπνο μου σαν έναν εφιάλτη. Και εκεί που με αξάμουνες με πάτησες και το μάτι. Με σούντιξες απότομα. Με έβαλες και χέρι. Σε απάμπιτάθηκα από τον ύπνο μου. Δεν ήξερα τι φταίει. Θα ήθελα να ήμουν σάλιαγκας επάνω στο κορμί σου. Να γράφω με το σάλιο μου, βρε άιτε και γαμίσου. Να το ξέρεις, φεύγει. Αλλά θα το μετανιώσεις πολύ πικρά.
Φεύγα, να μην ούτε να σε βλέπω δεν θέλω. Μάστο και φεύγα. Έτσι λοιπόν, τελευταία σου λέξη. Τελευταία και μάστο. Ξεπατός. Βεράγγι. Άιντε. Παρουσιάστηκαν οι ηθοποιοί. Γιώργος Κουλέμας. Εγώ είμαι αυτός. Γεια σου Κουλέμα. Γιάννης Πρόσκα. Κουλιά. Νίκος Λεωφάς. Κάστα Λεωφά. Ένα μικρό διάλειμμα για όσοι ντρέπονται να πάνε να πάρουν σουβλάκι. Μικρό διάλειμμα 5 λεπτών και συνεχίζει... Μέχρι να ξεκουραστείτε σας πω δυο ανέκδοτο εγώ. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο ζούσε στην Αθήνα, πήραν σύνταξη και είπαν να πάνε σε μια επαρχία να ζήσουν πιο ήρεμα για μικρή πόλη. Λέει, δεν μπαίνουμε στο Βιλιβιντό, λέει. Μια χαρά είναι το Βιλιβιντό. Έχουμε και τον δήμαρχο και τον δικό μας. Έχουμε και τον Καμκούτη εκεί. Μια χαρά θα περάσω. Σκώνονται πολλές, μπαίνουν στο Βιλιβιντό, κάθονται. Νίκησαν ένα σπίτι. Έκαζαν κάνα δύο μήνες, παίρνει απόφαση στο στεργείο να πάνε να τις κάνουν μια επίσκεψη να την δει. Να δουν πώς περνάνε. Λέει ο δήμαρχος, πώς περνάτε στην πόλη μας. Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και ήσυχα. Δηλαδή, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, έχει ησυχία, βγαίνουμε έξω στα μαγαζιά, ψωνίζουμε κτλ. Δηλαδή, πώς περνάτε όλη την ημέρα σας, λέει. Λέει ο πάπος, δεν σας πω πώς περνάμε όλη την ημέρα αναλυτικά. Ναι, λέει. Να σε πω, λέει. Κατά τις 7.30 ώρα, λέει, ξυπνάμε το πρωί. Μόλις ξυπνήσουμε, ξεκινάμε με σεξουαλική διέγερση. Τι ξεκινάτε, λέει, με σεξουαλική διέγερση, ναι. Δεν το λέει τίποτα. Ύστερα, λέει, σηκωνόμαστε, τρώμε το πρωί, μάζουμε έστε να τη δούμε όξο, αλλά πριν βγούμε όξο, έχουμε ξανά σεξουαλική διέγερση. Φεύγουμε την αλμέρα, το μισμέρι, πάμε στα μαγαζιά, ψωνίζουμε, γυρίζουμε πίσω, βάζουμε τα πράγματα στον ντολάπι, τα ταιριάζουμε, αλλά έχουμε και πάλι σεξουαλική διέγερση. Κάθομαι στη τρώμε και αφού φάμε, σκόνουμε το τραπέζι, έχουμε πριν ξαπλώσουμε σεξουαλική διέγερση. Την τόνουμε στο απόγευμα. Αφού ξυπνήσουμε, μόλις ξυπνήσουμε, σεξουαλική διέγερση απαραίτητη. Δεν γίνεται. Ύστερα καθόμαστε το απόγευμα στην τηλεόραση μέχρι τις 8-9, αφού ενδιάμεσα σταματάμε και έχουμε σεξουαλική διέγερση. Τον λέει ο Στεργιού, με συγχωρείς, τον λέει, πόσο χρονών είσαι. Λέει, είμαι 82 χρονών, λέει ο πάπος. Και η μπάμπο είναι 75, λέει. Και όταν λες, λέει, σεξουαλική διέγερση, τι εννοείς, μη ζαλίζει τα αρχίδια η μπάμπο, λέει.